No to Kasiu, já se cítím šťastnej. Αίσθηση μιας άλλης εποχής στο λιμάνι του Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα πρωτόγονο κοπήλαιο πλοιάριο, λαξευμένο από ένα και μόνο κορμό δέντρου, τμήμα του οποίου σκαλίστηκε με λίθινα εργαλεία. Ήταν ενέργεια του κύριου Ραντομίρ Τυχή από το Πανεπιστήμιο του Χράτης Κράλοβε της Τσεχίας, που είναι αρχαιολόγος, και ήθελε να αποδείξει ότι με το μονόξυλο θα μπορούσαν οι άνθρωποι πριν από 8.000 χρόνια να ταξιδεύουν σε όλη τη Μεσόγειο, να μεταφέρουν εμπορεύματα, να μεταφέρουν αγροτικά προϊόντα, να μεταφέρουν οψιδιανό από τη Μήλο σε όλη την Ελλάδα και την Κρήτη. Τσέχοι επιστήμονες κατασκεύασαν το μονόξυλο, το οποίο αποτελεί αντίγραφο πλοιάριου που βρέθηκε σε λίμνη της Ιταλίας, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ταξιδέψει σε νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη και τη Μεσόγειο, όπως συνέβαινε πριν χιλιάδες χρόνια. Είναι αντίγραφο ενός πλοιαρίου που βρέθηκε στη λίμνη Μπρατσιάνο στην Ιταλία. Αποδείξανε ότι μπορεί αυτό το πλοιάριο να ταξιδεύει στα νησιά του Αιγαίου και Κρήτη και όλη τη Μεσόγειο. Πρόκειται για την τρίτη αποστολή αρχαιολόγων από τη Τσεχία, οι οποίοι διέσχισαν τη διαδρομή από το Λαύριο σε όλη την αλυσίδα των νησιών προς το νησί της Μήλου, το οποίο ήταν σημαντική πηγή οψιδιανού, και από εκεί μέσω της Σαντορίνης έφτασαν στο Ηράκλειο. Είναι η κούραση, είναι από Σαντορίνη μέχρι εδώ το νησί του Δία, κάναμε 27 ώρες, αλλάζανε βάρδιες, οι άνθρωποι ήταν κοπηλασία καθαρά. Το καταφέρανε. Καταλάβανε τι κουπί τραβούσανε οι παλιοί τότε. Ουρα, Κρέτα! Σημαντική προσπάθεια η οποία συνδέει την επιστήμη με τη μορφή της πειραματικής αρχαιολογίας και της περιπέτειας της θαλάσσιας ναυσιπλοείας. Στη Τσεχία θα γραφτεί και έκθεση ότι αυτό το πλοιάριο είναι ικανό να ταξιδεύει και στη θάλασσα, σε όλη τη Μεσόγειο. Παντός καιρού. Σκοπός της αποστολής ήταν να εξακριβωθούν οι δυνατότητες των πρωτόγονων ξύλινων πλοίων στη μεταφορά ανθρώπων, ζώων αλλά και στην εξάπλωση των πρώιμων γεωργικών καλλιεργειών στη Μεσόγειο. Ο στόχος επιτεύχθηκε, ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το αρχαίο πλοίο θα εκτεθεί σε μουσείο στη Τσεχία. Θα εκτεθεί σε μουσείο που είναι αρχαιολογικό πάρκο της νεολιθικής εποχής.